την βροχερή μέρα εδώ κοντά μας για να παρουσιάσουμε τη θεατρική παράσταση που ανεβάζει η ομάδα δράσης Ανοθρόσκο. Η παράσταση ονομάζεται «Αυτή άσχημη», «Αυτή πολύ» με όμικρο γιώτα. Σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Κουκιά, η παράσταση θα παίζεται στο αμφιθέατρο από τις αύριο, Πέμπτη, έχουμε πρεμιέρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα παίζει κάθε βράδυ στις 9 η ώρα στο αμφιθέατρο. 26, 27, 28 Φεβρουαρίου, 1, 5, 6, 7 και 8 Μαρτίου. Δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αυτό το τετραήμερο. Και την επόμενη εβδομάδα πάλι τετραήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στις 9 η ώρα το βράδυ στο αμφιθέατρο. Θα πούμε... Αποτελούμαστε από 16 άτομα τα οποία παίζουν στην παράσταση και αυτά είναι με αλφαβητική σειρά. Ο Αλεξανδρίδης ο Παύλος, η Βαβαλέσκου η Θεοδώρα, ο Βενέτης ο Χρήστος, η Γιαρματζίδου η Δέσποινα, ο Καγιάσας ο Δημήτρης, ο Καλατζίδης ο Ιορδάνης, η Καρποζήλου η Άσπα, Κατσικούδης Μανώλης, ο Κοτόπουλος ο Γιώργος, η Ματζουράνη η Άσμη, ο Μπατζόλης ο Μάνος που είναι επίσης μαζί μας, η Παναγιωτίδου η Σταυρούλα, ο Ρακιντζής ο Μίνος, η Σαρίδου η Κυριακή, η Στεργίου η Τατιάνα και εγώ η Σταλή Φρουναράκη. Επίσης την παράσταση, αυτή είναι η ηθοποίη που σας ανέφερα, την παράσταση τη σκηνοθετεί ο Γιάννης ο Κουκιάς ο αγαπημένος μας, την αφήσα και το πρόγραμμα το έχει επιμεληθεί ο Μάνος ο Μπατζόλης, τα κοστούμια η Βάσια η Πάτση, το μακιγιάζ δύσκολο έργο και τη Μαρία την Κρεάδα. Επίσης τη μουσική ο Νίκος ο Σπυρέλης, τα φώτα ο Γιάννης ο Κουκιάς, το χειρισμό των φώτων ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος και επίσης το χειρισμό της μουσικής ο Νίκος ο Σπυρέλης και ο Αντώνης ο Ματεμτσίδης. Αυτοί είναι οι συντελεστές όλη της παράστασης. Είναι ένας τίτλος που επιλέχθηκε από την ομάδα για το έργο. Mm-hmm. Το έργο ανήκει σε δύο Ισπανούς συγγραφείς και έχει γραφεί για να είναι musical. Εμείς όμως το κάναμε τελείως πρόζα και το ανεβάσαμε με μια δικιά μας φιλοσοφία, ξεπερνώντας μάλιστα ίσως και το μήνυμα που θέλει να φέρει το ίδιο το έργο. Το έργο μιλάει για το πρόβλημα της κοινωνίας όσον αφορά το, πώς το λένε στα αγγλικά, το style Art, life, ναι, το lifestyle και το bullying, και το bullying και τα λοιπά. Είναι και επίκαιρο. Εμείς αποφασίσαμε να μιλήσουμε μέσα από αυτό για τον ρατσισμό γενικά μιας κοινωνίας απέναντι σε ανθρώπους που δεν είναι αποδεκτοί στα μέτρα της συγκεκριμένης κοινωνίας. Είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Πολύ δύσκολο έργο, θέλουμε να ομολογήσουμε. Χτυπηθήκαμε πολλούς μήνες πάνω σε αυτό. Ήτανε μεγάλη προσπάθεια όλων, η δική μου και των ηθοποιών ιδιαίτερα. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας κάνει πρώτα εμάς και μετά τους θεατές να νιώσουμε όμορφα. Πάλας ιδιαίτερα, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη αυτή την πορεία που ξεκίνησε, να σας πούμε, από τον Οκτώβριο. Ο Δήμος Καβάλας μας έδωσε αίθουσα για να μπορέσουμε να κάνουμε τις πρόβες μας. Το διπεθέ διάφορα αντικείμενα και ρούχα και κοστούμια που θα χρειαζόμαστε για την παράσταση. Επίσης τον Σπύρο τον Δημητριάδη, που είναι διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου επάνω στην Παναγία, που όλα αυτά τα χρόνια σαν ομάδα μας παραχωρεί αίθουσα από το σχολείο και κάνουμε πρόβες. Τους χορηγούς μας που είναι το Ράδιο Α και η εφημερίδα Εγνατία, το Καφέ Μπαρ 1901 επάνω στην Παναγία και ο Νίκος ο Παθανασίου, το Α Ράδιο εφημερίδα Εγνατία φυσικά τον κύριο Τσίγκα, έτσι. Ο Νίκος ο Παθανασίου λοιπόν, τον Τζαλαπετινό και τον κύριο Πλασάτη το Στέργιο, την παλιά βιβλιοθήκη που βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα και τον κύριο Καγιάσα, την ταβέρνα το Αραλίκι επάνω στην Παναγία και τον κύριο Γιάννη Τσουλίκο, το φαρμακείο της Ιάσμη Ματζουράνη και αυτούς. Το διπεθέ το είπαμε, το Δήμο τον είπαμε, πολύ σημαντική βοήθειά τους, όλες τις παραστάσεις μας, όχι μόνο τώρα. Η γραφή από τους Μπεμπέρ και Σάντζες είναι δύο Ισπανοί συγγραφείς. Έχει ανέβει στην Αθήνα σαν musical από μια θεατρική ομάδα. Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το ανεβάσουμε σαν musical. Γενικά
οι ερασιτεχνικές ομάδες έχουν ένα θέμα, το musical, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το ρίχνω στις ομάδες αυτές και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα σαν σκηνοθεσία να κάνω ένα musical. Δεν έχω την παιδεία αυτή που θα χρειαζόταν να τη διδάξω σε ερασιτέχνες. Οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε από μόνοι μας πρόζα. Θέλω να πούμε κάτι άλλο εκτός τέτοιου, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι σε αυτά μερικές φορές μπαίνουν και δικαιώματα συγγραφέων κτλ. Γι' αυτό αποφεύγουμε να πούμε τον τίτλο του έργου. Τώρα αυτό καλύτερα να μην γραφτεί. Το κείμενο βέβαια είναι ίδιο, δεν έχουμε αλλάξει. Δεν έχουμε αλλάξει το κείμενο, έχουμε απλώς σε αυτά τα κομμάτια που τα είχε σαν τραγούδι, εμείς τα κάναμε πρόσφατα. Εγώ η άσχημη λεγόταν. Εγώ φοβάμαι να μην προδώσω τίποτα. Είμαι άσχημη. Λεγόταν το έργο. Εμείς το κάναμε αυτή η άσχημη με όμικρον γιώτα. Από αυτό το έργο, εμένα μου έχουν μείνει κάποιες ατάκες, τις οποίες δεν τις λέω εγώ, που κυρίως θέλουν να διδάξουν ότι πρέπει να έχουμε ανοχή απέναντι στο άλλο, απέναντι στο διαφορετικό. Γιατί μπορεί κάτι να μην μας αρέσει, μπορεί κάτι να μην ταιριάζει στα δικά μας standards, αλλά αν δεν υπάρχει ανοχή σε μια κοινωνία, στην ουσία αυτό είναι που την διαλύει και την πάει στα άκρα. Γιατί είτε από τη μία πλευρά, είτε δηλαδή από το υπερβολικά ωραίο, είτε από το υπερβολικά άσχημο, ό,τι και να σημαίνει αυτό, δημιουργούνται άκρα και πρέπει να υπάρχει στον απέναντι. Υπάρχουν παραπάνω ρόλοι. Κάποια άτομα όπως ο Μανώλης, με κάνει δύο ρόλους μέσα στο έργο. Ελπίζω περισσότεροι κάνουμε. Πιστεύω ότι δεν θα τον αναγνωρίσετε από τον ένα ρόλο στο άλλο. Είναι πολύ πετυχημένο αυτό που κάνει. Είναι μια, θα λέγαμε, η λαροτραγωδία. Δηλαδή το πρώτο μέρος το κρατήσαμε έτσι όπως είναι μέσα στο κείμενο σαν κωμωδία, αλλά το δεύτερο του μέρος γίνεται πολύ σκληρό και πολύ τραγικό. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι ακατάλληλο για ανηλίκους στο έργο. Mm-hmm. Μέχρι 15 ετών, ναι. Αυτό που ισχύει για το τέτοιο. Είναι ακατάλληλο, θα ανακοινωθεί και έξω από την αίθουσα, θα έχουμε αναρτημένο ότι είναι ακατάλληλο. Στις εφημερίδες σας γραφτεί, γιατί θα είναι πολύ δυσάρεστο να κατεβαίνουν με τα παιδιά τους κάτι και να μπορούν. Ναι, ναι, φυσικά. Όσο να λέμε ότι είναι ευθύνη του γονιού να δει κάτι το παιδί ή όχι, πρέπει να. Μάλιστα. Από αίθουσες που μπορούν να δουλεύουν αυτές οι θεατρικές ομάδες. Είμαστε μια πόλη με πολύ δυνατή θεατρική κίνηση. Δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας τόσες πολλές. Αναφέρομαι και στις πρόβες αλλά και στους χώρους που παίζονται μετά οι παραστάσεις. Τώρα καταφύγαμε στο αμφιθέατρο που είναι μια σκηνή που είναι τελείως ακατάλληλη για να κάνεις, γιατί δεν έχει τίποτα, ούτε φώτα σωστά, ούτε ήχο. Τέλος πάντων, κάτι που σου δίνουν δεν πρέπει να το κατηγορείς, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Με 10-15 προβολής προσπαθήσαμε να φωτίσουμε 26-27 σκηνές που έχει το έργο. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι είναι όλα λυπή. Καταντήσαμε να έχουμε δυνατά φώτα, χαμηλά φώτα. Δυνατά φώτα, χαμηλά φώτα. Δεν είναι αυτό φωτισμός. Θες να φωτίσεις κάτι ιδιαίτερα και δεν έχεις τη δυνατότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Εκτός από την αίθουσα του Διπεθέ Καβάλα στο Αντιγόνη Βαλάκου, δεν υπάρχει μια τέτοια αίθουσα. Ίσως ο Δήμος θα πρόσφερε πάρα πολύ σε αυτές τις ομάδες αν δημιουργούσε μια τέτοια αίθουσα που θα μπορούσε να τους στεγάσει και να τους βοηθήσει σε αυτό. Εσείς έχετε καμιά πρόταση για το χώρο? Υπάρχει. Θα μπορούσε ήδη η αίθουσα της Νομαρχίας να έχει αναβαθμιστεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μπουν σωστοί προβολής και φώτα και ήχη και τα λοιπά και να αναβαθμιστεί. Υπάρχει η αίθουσα του κινηματογράφου του Όσκαρ, ας πούμε, που αν πρέπει να μεγαλώσει σκηνή. Δεν ξέρω αν την κρατάνε για κάτι άλλο. Δεν έχει καμαρίνια και τα λοιπά. Πρέπει επίσης να διαμορφωθεί. Υπάρχει μια πρόταση που ήταν πολύ παλιά και πρόταση του Διπεθέ Καβάλας να δημιουργηθεί αίθουσα θεατρικής εκεί που είναι τώρα η ΔΕΙΑΚ, στη Λόρτ, κάτω στον Άγιο Θανάση. Είναι οι αποθήκες του Διπεθέ, ένας τεράστιος χώρος. Κάποτε υπήρχαν και κονδύλια από την ΟΝΕ που θα μπορούσε
χωρίς πόρους από το Δήμο. Μάλιστα μας είχε έρθει και μια διάταξη κάποτε που το έλεγε αυτό, ότι θα μπορούσε, αρκεί ο Δήμος να έδινε το οικόπεδο, να φτιαχτεί ολόκληρο θέατρο με έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 85% και το 15% πόροι εθνικοί, όχι καν του Δήμου. Ο Δήμος θα έδινε μόνο το οικόπεδο. Αλλά δεν βρέθηκαν άνθρωποι που να το αξιοποιήσουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Μάλιστα.